Χαίρετε σε όλους. Είμαστε όλοι έτοιμοι, αντιλαμβάνομαι. Ενεργώντας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και του κανονισμού της Βολής, διαπιστώνω ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσω την έναρξη συνεργασιών της παρούσης συνεδρίας. Το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως είναι η διαβεβαίωση των βουλευτών σύμφωνα με το άρθρο 69 του Συντάγματος. Θα αναγνώσω τον κατάλογο των εκλεγέντων βουλευτών κατά αλφαβητική σειρά και παρακαλώ κάθε βουλευτής να απαντά παρόν ή παρούσα αναλόγως όταν θα ακούσει το όνομά του. Και ξεκινούμε με αλφαβητική σειρά. Αλαμπρίδης Πρόδρομος. Αποστόλου Ανδρέας. Παρό. Αταλίδου Αλεξάνδρα. Παρούσα. Γαβριήλ Γιαννάκης. Παρό. Γεωργιάδης Χάρης. Παρό. Γεωργίου Νίκος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Ιακουμή Μιχάλης. Παρόν. Δαμιανού Άριστος. Παρόν. Δημητρίου Ανίτα. Δημητρίου Δημήτρης. Παρόν κύριε Πρόεδρε. Δίπλαρος Ευθύμιος. Παρόν κύριε Πρόεδρε. Ερωτοκρήτου Χριστιάνα. Παρόν. Ευσταθίου Κωστής. Παρόν. Θεμιστοκλέους Ανδρέας. Παρόν. Θεοπέπτου Χαραλάμπος. Ιωάννος Σωτήρης. Παρό. Καρογιάν Μάριος. Παρό. Κάρολας Γιώργιος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Καυκαγιάς Ανδρέας. Παρόν κύριε πρόεδρε. Κέτθυρος Νίκος. Παρόν. Κουκουμάς Γιώργος. Παρόν. Ωραία. Κουλάθιο Ονούφριος. Πριν από τον Κουλά είναι ο υποφαινόμενος, κύριε Κουλά. Είμαστε γειτόνι. Κυπριανού Άντρος. Κώστας Κώστα. Παρόν, κύριε πρόεδρε. Λεωνίδου Πανίκος. Παρόν, κύριε πρόεδρε. Λουκαΐδης Γιώργιος. Παρόν, κύριε πρόεδρε. Μαυρίδης Μάριος. Παρόν. Μουσούτας Μαρίνος. Παρόν, κύριε πρόεδρε. Μιλωνάς Παύλος. Μυριάθους Ηλίας. Παρόν κύριε πρόεδρε. Νεοφύτου Αβέροφ. Παρόν κύριε πρόεδρε. Νικολάου Μαρίνα. Ορφανίδης Χρήστος. Ορφανίδου Σάβια. Παρούσα κύριε πρόεδρε. Πάζαρος Χαραλάμπος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Παντελίδης Κρίσης. Παπαγιάννης Λίνος. Παρόν. Παπαδόπουλος Νικόλαος. Παρόν. Παπαδούρης Σταύρος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Πασουρτίδης Ανδρέας. Παρόν κύριε πρόεδρε. Σαββίδης Χρύσαυτος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Σενέκης Χρήστος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Σιζόπουλος Μαρίνος. Παρόν. Σούπερμα Θεοδόρου Ρίτα. Παρούσα κύριε πρόεδρε. Στεφάνος Στεφανός. Παρόν κύριε πρόεδρε. Σίκας Νίκος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Κορναρίτης Νίκος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Τριφωνίδης Αλέκος. Τσιρίδου Θεοφωτεινή. Παρούσα κύριε πρόεδρε. Φαγκοντής Βαλεντίνος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Χαραλαμπίδου Ειρήνη. Παρούσα κύριε πρόεδρε. Χατζηγιάννης Κυριάκος. Παρόν κύριε πρόεδρε. Χρήστου Χρήστος. Χριστόφιας Χρήστος. Παρόν. Χριστοφίδης Χρήστος. Παρόν κύριε πρόεδρε.
Συνεχίζω με τους αντιπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων. Είναι οι συνάδελφοι Μούσα Γιαννάκης, Μακτεσία Βαρκές και Μαντουβάνη Αντωνέλλα. Ωραία. Παρακαλώ να ιερθείτε και να επαναλαμβάνετε μετά από μέναν για τη διαβεβαίωση. Διαβεβαιώ επισήμως. Διαβεβαιώ επισήμως. Ίστιν και σεβασμόν στο Σύνταγμα. Ίστιν και σεβασμόν στο Σύνταγμα. Και τους συνάδοντα αυτονόμους. Και τους συνάδοντα αυτονόμους. Και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας. Και στην διατήρηση της ανεξαρτησίας. Και της εδαφικής ακεραιότητος. Και της εδαφικής ακεραιότητας. Της δημοκρατίας της Κύπρου. Της δημοκρατίας της Κύπρου. Λοιπόν, συγχαίρω όλους και όλες σας. Και θα προχωρήσουμε στην επόμενη διαδικασία. Όμως, δράττουμε της ευκαιρίας να επαναλάβω τα συγχαρητήρια προς όλους και προς όλες. Και σε έναν έγκαστο ξεχωριστά και όλους μαζί και να υπομνήσω το εξής, που μας αφορά όλους. Εδώ αυτή η αίθουσα έχει τους 56 εκλεκτούς του κυπριακού λαού σε χρόνους δύσκολους και χαλεπούς. Και στο εθνικό μας θέμα και στην οικονομία και μετά την πανδημία. Θέλω να υπομνήσω προς όλους μας ότι ζούμε σε μια ημικατεχόμενη χώρα με τις 200.000 πρόσφυγες, με τους εγκλωβισμένους και τους αγνοούμενους και προπάντων μια χώρα που απολύεται από τον κατακτητή. Με τα δημογραφικά μας δεδομένα, με την καθημερινότητα της εισρωής των μεταναστών που μας στέλνει οργανωμένα η Τουρκία. Άρα, εμείς οι 56 που είμαστε σε αυτήν την αίθουσα, καθήκον και υποχρέωση έχουμε να έχουμε κατά νου όλα αυτά. Και ο κυπριακός λαός εναποθέτει εις τους ώμους ημών το βάρος να σταθούμε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις που περνά ο τόπος. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, που είναι η εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Σε αυτόν το σημείο θα παρακαλέσω, εάν κάποιοι δεν θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν τις αιθούσεις, διότι θα πάρει κάποιο χρόνο αυτή η διαδικασία. Το πανηγυρικό μέρος της διαβεβαίωσης έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να λέω ότι θέλουμε να διώξουμε οποιοδήποτε από την αίθουσα. Και πριν ζητήσω να υποβληθούν οι υποψηφιότητες, σημειώνω ότι η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής θα γίνει κατ' εφαρμογή της απόφασης της Βουλής που λήφθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1985, η οποία βασίζεται στα άρθρα 72 και 73 1 του Συντάγματος και έκτοτε αποτελεί την νόμιμη βάση εκλογής του Προέδρου της Βουλής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με νεότερες διευκρινιστικές αποφάσεις του Σώματος. Θέλω να δώσετε όλη προσοχή σε αυτά που να διαβάσω, για να μην υπάρχουν απορίες. Θα προχωρήσω τώρα να αναγνώσω την εν λόγω απόφαση, προσθέτοντας τα κατάλληλα σημεία τις επόμενες αποφάσεις του Σώματος, με τις οποίες διευκρινίστηκαν επιμέρους ζητήματα. Πριν να προχωρήσω, κύριε Λουκαΐδη, επειδή έχετε αποστείλει μια επιστολή στον Προεδρεύοντα, αυτή θα αφήσω στο τέλος, για να υποβάλλετε το αίτημα ενώπιον της Ολοπέλειας. Την έχω κατά νου. Και αν ζητήσετε να διαμηνθεί στους συναδέλφους, είμαι έτοιμος να το πράξω. Απόφαση της Βουλής της 30 Δεκεμβρίου του 1985. Επειδή έχει ήδη διεξαχθεί μια ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και επειδή κανένας υποψήφιος Πρόεδρος της Βουλής έλαβε κατά την οσάνω ψηφοφορία την απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών των εκλεγέντων από την ελληνική κοινότητα και επειδή είναι συνταγματική υποχρέωση των αλλόγων βουλευτών όπως εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής και επειδή η εκλογή του Προέδρου της Βουλής είναι αναγκαία, δια ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων κατενάσκησε των εξουσιών της δύναμης του άρθρου 73.1 του Συντάγματος και του δικαίου της ανάγκης και γενικά κατά την ενάσκηση του κυριαρχικού επί του θέματος της εκλογής Προέδρου της Βουλής δικαιώματός της, αποφασίζει όπως η εκλογή του Προέδρου της Βουλής διεξάγεται κατά τον ακόλουθον τρόπο και την ακόλουθο διαδικασία. Υποβάλλονται υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Γίνεται ψηφοφορία και ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ημίσιος των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής. Στους παρόντες και ψηφίζοντες βουλευτές περιλαμβάνονται όσοι είναι παρόντες και ψηφίζουν. Θετικά ή αρνητικά ή απέχουν, δεν περιλαμβάνονται όμως όσοι δηλώνουν μη συμμετοχή στη ψηφοφορία. Να διευκρινίσω στο σημείο αυτό ότι σε σύνολο 56 παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών χρειάζονται 29 ψήφοι για την εκλογή Προέδρου της Βουλής στο στάδιο αυτό. Επίσης, στους παρόντες και ψηφίζοντες δεν περιλαμβάνονται όσοι βουλευτές θα δηλώσουν από την αρχή μη συμμετοχή στη ψηφοφορία. Στην περίπτωση που δεν εκλεγεί πρόεδρος με την πρώτη ψηφοφορία, τότε γίνεται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής εκείνος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τα 2/5 των εγκριτικών ψήφων των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών, παραλυπωμένων τυχόν κλάσματος. Διευκρινιστικά, διευκρινίζω ότι τα 2/5 σε σύνολο 56 παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών αντιστοιχούν με 22 ή και περισσότερους ψήφους. Διευκρινίζεται επίσης ότι βάσει απόφασης του σώματος που λήφθηκε στις 2 Ιουνίου του 2011, εάν στο στάδιο αυτών, δηλαδή στη δεύτερη ψηφοφορία, περισσότεροι του ενός υποψήφιου και όχι μόνο ένας υποψήφιος συγκεντρώνουν τα 2/5 των εγκριτικών ψήφων, δηλαδή 22 ή και περισσότερες ψήφους, η διαδικασία προχωρεί με την τρίτη ψηφοφορία και ο πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει τις περισσότερες εγκριτικές ψήφους. Στην περίπτωση που και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν εξασφαλίσει κανείς τις πιο πάνω πλειοψηφίες, τότε ακολουθεί τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται ο πρόεδρος της Βουλής εκείνος, ο οποίος θα εξασφαλίσει τις περισσότερες εγκριτικές ψήφους των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών. Διευκρινιστικά, πρέπει να αναφέρω ότι μετά την τρίτη ψηφοφορία ακολουθεί και τέταρτη ψηφοφορία στην περίπτωση που στην τρίτη υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων βάσει απόφαση του σώματος που λήφθηκε τις 2 του Ιούνιου το 2016. Σημειώνω επίσης ότι οι εγκριτικές ψήφοι είναι οι θετικές ψήφοι. Δεν θα καταμετρηθούν οι αρνητικές ψήφοι και οι αποχές. Επίσης, κάθε ψηφοφορία είναι ξεχωριστή διαδικασία και σε κάθε ψηφοφορία όλοι οι βουλευτές έχουν δικαίωμα ψήφου ανεξαρτήτως της ψήφου που έδωσαν στην προηγούμενη ψηφοφορία. Περαιτέρω, σε κάθε διαδικασία τίθεται σε ψηφοφορία όλες οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στην αρχή της όλης διαδικασίας. Το λοιπόν, εδώ υπάρχει μια επιστολή από τον συνάδελφο τον Γεώργιο Λοκαδίνη εκ μέρους του Αγγέλας Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Μου έχει αποσταλεί ως Προεδρέμων του Σώματος. Θα παρακαλέσω τον συνάδελφο τον κ. Λοκαδίνη να μας πει τι λέει αυτή η επιστολή και να υποβάλει το αίτημα προς την Ολομέλεια, διότι, αγαπητέ Γιώργο, θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα της Ολομέλειας να το αποφασίσει. Πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε. Η εισήγησή μας είναι απλή. Όπως είχε γίνει το 1985, όπως είχε γίνει το 2011, αλλά διαφοροποιήθηκε το 2016, τότε είχαμε ψηφοφορία ή την ψηφοφορία να ξεκινά από τον υποψήφιο του μεγαλύτερου κόμματος μέχρι τον υποψήφιο του μικρότερου κόμματος. Το 2016, με απόφαση την Ολομέλεια, έγινε ψηφοφορία διότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Είναι αλήθεια, αποφάσισε πλειοψηφικά να ξεκινούμε την ψηφοφορία από τον υποψήφιο του μικρότερου κόμματος. Η δική μας εισήγηση είναι σε αυτήν τη διαδικασία σήμερα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας να επανέλθουμε στο παλιό καθεστώς όπου η ψηφοφορία ξεκινούσε με τον υποψήφιο του μεγαλύτερου κόμματος. Μάλιστα. Άρα, τούτου λεχθέντος, θα δώσω τον λόγο σε άλλους τους αρχηγούς αν θέλουν να μιλήσουν. Νομίζω να ξεκινήσουμε από τον Νικόλα που ζήτησε πρώτος, αν είναι με τη σειρά. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ακριβώς οι αποφάσεις της Βουλής, ακόμα και αν είχαν ληφθεί στο παρελθόν, έχουν ισχύ κανονισμού, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα
να αλλάξουν αυτοί οι κανονισμοί, αυτές οι αποφάσεις, καθώς με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται η διαδικασία. Θα έπρεπε να ακούσουμε μια αιτιολογία για ποιον λόγο ζητείται η αλλαγή της διαδικασίας όπως είχε αποφασιστεί από την Ολομέλεια σε προηγούμενες διαδικασίες. Εμείς παραμένουμε στη θέση ότι η σειρά των υποψηφιότητων πρέπει να τεθεί ακριβώς ως είχε αναφασιστεί, δηλαδή ξεκινώντας με τις υποψηφιότητες από το μικρότερο κόμμα και να προχωρούμε στη συνέχεια με βάση την δύναμη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μάλιστα. Το λόγο έχει ο κύριος Αβέροφ, μέρος του Δημοκρατικού Συνάνεμου. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η απόφαση του 2016 στηρίχτηκε πάνω σε έναν κανόνα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ύπαρξη της Κυπριακής Βουλής. Όπως και στους προϋπολογισμούς, ξεκινούμε πάντα από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα. Όμως, πρέπει όλοι να παραδεχτούμε, όπως έχετε διαβάσει την όλη διαδικασία, είναι μια διαδικασία που πρέπει τους επόμενους μήνες, μακριά από είτε ένταση, είτε μέσα από χρόνων προεκλογικών, να εξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί υπάρχουν και πιο σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορεί να πηγαίνουν σε όλους τους γύρους όλοι οι υποψήφοι. Δεν μπορεί ένας να ψηφίζει για τον ίδιο λόγο 5 και 6 και 10 φορές. Άρα αυτά, κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε ο Πρόεδρος της Βουλής που σήμερα θα εκλεγεί με τη διαδικασία που υπάρχει, γιατί δεν μπορούμε στο παρά ένα δευτερόλεπτο να αλλάξουμε κάτι το οποίο ήταν κανόνα στα τελευταία χρόνια, να δούμε σοβαρά και με νυφαλιότητα να εξυγχρονίσουμε τη διαδικασία εκλογής Πρόεδρου της Βουλής. Μάλιστα. Ο κύριος Μαρίος Σιζόπουλος και μετά βλέπω τους κυρίους κάτω. Σας είδα. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς η ανάδειξη αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος επιβεβαιώνει την ανάγκη, όπως ήδη έχει αναφερθεί, για την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Πρόεδρου της Βουλής. Δεδομένου ακριβώς ότι αυτό το σύστημα το οποίο σήμερα υπάρχει δημιουργεί τεράστια προβλήματα, εξυπηρετεί και σκοπιμότητες και εξυπηρετεί ενδεχομένως και μια μορφή αδιαφάνειας. Γι' αυτόν ακριβώς και θα πρέπει με την έναρξη των εργασιών της καινούργιας Βουλής, αυτής της Βουλής, να γίνουν αλλαγές. Οι υποψηφιότητες πρέπει να μπαίνουν με αλφαβητική σειρά και θα πρέπει να καθιερωθεί το απλό σύστημα της δημοκρατικής αναλογικής όσον αφορά το θέμα της εκλογής. Και αν στην πρώτη κατανομή υπάρχει υποψήφιος που περνά το 29, θα εκλέγεται. Εάν όχι, τότε οι δύο πρώτοι, στη δεύτερη ψηφοφορία, όποιος πλειοψηφίσει, να εκλέγεται. Άρα, από την πλευρά τη δική μας, δεν θα εμπλακούμε σε αυτήν τη διαδικασία τώρα, αλλά θα αναμένουμε να γίνει διόρθωση και βελτίωση παρακάτω του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάριος Καρβιάν έχει τον λόγο και μετά τον λόγο θα πάρει ο συνάδελφος Ανδρέας Σιμίτσοκλέους, ο κύριος Χρήστος, ο κύριος Φεπέπτο. Με τη σειρά που σας έχω αναφέρει, θα μιλήσετε όλοι. Κύριε Καρβιάν. Πάρτε το μεγάφωνο σας να ακούμε καλά. Αν είναι χαλασμένο, να πάρετε κανένα δάνειο. Α, εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιου είδους ζητήματα, παρότι υπάρχουν αποφάσεις της Βουλής. Όμως, συμφωνώ με τους προαναλύσαντες ότι πρέπει να μπουν κάθε μεγή, να ξεκαθαρίζει όλο το πλέγμα, να ξέρουμε πώς γίνονται διαδικασίες με έναν τρόπο σαφή, ξεκάθαρο, χωρίς ψεγάδια. Σε ό,τι αφορά το θέμα που έχει τεθεί προηγουμένως από τον συνάδελφο τον κύριο Λουκαΐδη, θέλω να πω ότι δεν θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Αυτό που ίσχυσε και την προηγούμενη φορά, αυτό πρέπει να ισχύσει και σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρήστου και μετά θα πάω στον κύριο Θεπέπτο και βέβαια στον συνάδελφο τον Θεμιστοκλέους. Πρόεδρε, έχουμε συνηθίσει πολλές φορές σε αυτό το κοινοβούλιο να δημιουργούνται ζητήματα της τελευταίας στιγμής. Συμφωνούμε και εμείς ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή σε αυτό το πλαίσιο το οποίο ακολουθείται μέχρι σήμερα. Όμως νομίζω δεν είναι της παρούσης. Αυτό. Ο κύριος Σεβέπτο. Απλά, κύριε Πρόεδρε, να δηλώσω και τη δική μας ετοιμότητα να συνεργαστούμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να αλλάξουμε και να κάνουμε ένα πιο σωστό σύστημα εκλογής Προέδρου της Βουλής. Πολύ ωραία. Κύριε Θεμιστοκλέους, ο Ανδρέας ο Θεμιστοκλέους. Έχετε καλυφθεί.
Δεν έχουμε άλλον αγορητή. Αντιλαμβάνομαι το αίτημα, κύριε Λουκαΐδη, θα μπει σε ψηφοφορία. Άρα παραμένουμε στο σύστημα, ξεκινώντας όπως ήταν η αποφάση του 85, ξεκινούμε από τα μικρά κόμματα και πηγαίνουμε προς τα μεγάλα. Εν όψη του ξεκαθαρίσματος και με τον τρόπο που έγινε, θα προχωρήσουμε, ξεκινούμε με την έναρξη της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Βουλής και παρακαλώ σε αυτόν το στάδιο να υποβληθούν οι υποψηφιότητες. Από τα κόμματα. Το λοιπόν, κύριε Θεοπέπτου, νομίζω κλείωσε κοντά σου. Αν έχετε κάποιον υποψήφιο, αν δεν έχετε, να πάω παρακάτω. Ναι. Προτείνω εγώ τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέπτου ως υποψήφιο. Η κυρία Τσαλίδου προτείνει τον Χαράλαμπο Θεοπέπτου ως υποψήφιο πρόεδρο της Βουλής. Εγώ αποδέχομαι, πρόεδρε. Μάλιστα. Ποιος θα σημειώνει? Σημειώσετε. Το επόμενο κόμμα είναι κατά σειρά η ΔΥΠΑ. Έχουμε εισήγηση. Κύριε πρόεδρε, εισηγούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, κύριο Μάριο Κάρογια. Άρα, έχουμε τον κύριο Θεοπέπτου, τον κύριο Κάρογια. Ο επόμενος είναι ο κύριος. Με συγχωρείτε. Όχι. Μα νομίζω είπε να αποδέχεται ο κύριος Καρογιάννη. Για να αποδέχεστε, κύριε Καρογιάννη. Όχι, όχι. Για λόγους τάξεως να ηγερθείς πάνω και να δηλώσει να ακούσουν άπαντες ότι δέχεσαι. Πολύ ωραία. Διαδικαστικά ολοκληρώνει το θέμα. Το επόμενο κομμάτι στη σειρά ποιον είναι? Η ΕΔΕΚ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω για την θέση του Προέδρου της Βουλής, αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, τον Πρόεδρο του κινήματος, Μαρίνο Σιζόπουλο. Μαρίνο Σιζόπουλο. Και αντιλαμβάνομαι, κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. Τέταρτον κόμμα στη σειρά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Αποδέχομαι, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χρήστου Χρήστου είναι ο τέταρτος υποψήφιος. Πέντε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, για Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νικόλα, αποδέχεστε. Το έκτον κόμμα στη σειρά. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του ΑΚΕΛ, προτείνουμε τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, τον Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ πολύ. Άντρος Κυπριανού είναι ο έκτος στη σειρά. Το έβδομο κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου ως υποψήφια μας για την θέση του Πρόεδρου της Βουλής. Κυρία Ανίτα Δημητρίου. Αποδέχομαι, κύριε Πρόεδρε. Ανίτα Δημητρίου. Άρα έχουμε με το καλό 7 υποψηφίους. Το λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και παρακαλώ έτσι λίγη την προσοχή μας όλων, διότι είναι αρκετοί υποψηφοί. Είμαι καμιά 20 χρόνια, έχει πληθώρα υποψηφιών. Πρώτη φορά συμβαίνει εδώ, αλλά θα βρούμε τον τρόπο να πάνε όλα καλά. Θα πάμε πρώτα με τον κύριο Θεοπέπτου. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ? Τρεις. Πόσοι ψηφίζουν αντίο? Κύριοι, η διαδικασία αυτόν προνοεί και στην πρώτη έχει πόσοι ψηφίζουν υπέρ, πόσοι εναντίον και πόσοι απέχουν. Αυτή είναι των πατέρων ημών και προγενεστέρων του 85, έτσι αποφάσει. Αν θέλετε να σταματήσουμε να το καταργήσουμε μια διαδικασία, αλλά νομίζω είναι πιο εύκολο να το συνεχίσουμε. Για λόγους ιστορίας. Άρα, πόσοι είναι εναντίον?
Εντάξει, ουδείς. Αποχές. Ποιος μετρά. Ένα λεπτό να μετρήσουν οι υπηρεσιακοί. Μοιράστε τους. Κύριοι, έτσι έχουμε. 53. Άρα 53 αποχές. Θέλεις καμιά βοήθεια να έρθει πάνω να με βοηθήσει. Όχι. Το λοιπόν. Τώρα θα βάλεις τον κύριο Καρογιάν. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του κυρίου Μάριου Καρογιάν. Ένα, τέσσερις. Πόσοι εναντίον. Ουδείς. Πόσες αποχές. Αποχές, σημασμένες. Είναι 52 αποχές για τον κύριο. Ωραία. 52. Θα πάμε στον Μαρίνο Σιζόπουλο. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του Μαρίνου Σιζόπουλου. Έλα, μετράγει ο πρόεδρος. Είναι 13. Υπέρ ψηφίζουν 13. Πόσοι εναντίον. Ουδείς. Πόσες αποχές. Μετράτε μου τις αποχές, κύριοι. Είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η ακρό κάτω στο. Κύριε Θεμιστοκλέους. Κύριε Θεμιστοκλέους, κάτσε κάτω να μετρήσουμε για να την βάλεις μόλις τελειώσει η μέτρα. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα χέρια πάνω όπως οι 43 αποχές. Το λοιπόν. Που να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα το βάλουμε, κύριε Θεμιστοκλέους. Η διαδικασία δεν θα διακόψουμε τώρα την ψηφοφορία για τη διαδικασία. Κύριε Θεμιστοκλέους, με όλον τον σεβασμό, εξεκίνησε η ψηφοφορία, θα την ολοκληρώσουμε με τον τρόπο που την ξεκινήσαμε και θα βάλει στο διαδικαστικό σου μετά. Ευχαριστώ πολύ. Το λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο. Χρήστος Χρήστου. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ. 1, 2, 3, 4. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον. 19 εναντίον. Και πόσες αποχές έχουμε. 34. Το λοιπόν. Μετά από τον κύριο Χρήστο πάμε στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. 13. Το λοιπόν. Πόσοι είναι εναντίον. Ουδείς. Πόσες αποχές έχουμε. Μέτρα τις αποχές τώρα. Ωραία. Πάμε τώρα στον κύριο Άντρων Κυπριανού. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ. 15 ψηφίζουν υπέρ. Πόσοι είναι εναντίον. 4. Και πόσες είναι οι αποχές εδώ. Οι αποχές. Και μία δική μου κύριε. Το λοιπόν. 37, με συγχωρείτε. Τώρα θα πάμε στην υποψήφια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Ανίτα Δημητρίου.
Πόσοι ψηφίζουν υπέρ? Δεκαεφτά. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον? Ουδείς. Εποχές έχουμε. Τριάντα εννιά αποχές. Είναι 39 οι αποχές. Έχεις τη λίστα να μου φέρεις. Το λοιπόν, να επαναλάβω τα αποτελέσματα. Συγγνώμη. Κύριε, τώρα που ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, πριν από τα αποτελέσματα να τα φρεσκάρουμε, ο κύριος Θεμιστοκλέους ήθελε ένα διαδικαστικό ζήτημα. Βάλτε το μεγάφωνο σου, κύριε Θεμιστοκλέους. Παρά το στεντόριο της φωνής σου, βάλτε το να ακούμε καλά. Παντά ξανά. Κύριε Πρόεδρε, όσοι μετέχουν τις διαδικασίες, ψηφίζουν είτε υπέρ, είτε εναντίον, ή τηρούν αποχή. Μάλιστα. Όσο ζάμε σωστά. Σωστό. Σωστό. Το ΑΚΕΛ ούτε αποχή δεν ψήφισε, ούτε υπέρ, ούτε εναντίον. Για πολλούς των υποψηφίων. Ερώτημα. Εις ποιαν κατάσταση να βρίσκεται? Εις το ότι δεν ψήφισε. Εντάξει. Όχι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ένα να ξεκαθαρίσουμε το πράγμα ποιοι συμμετέχουν και ποιοι παρέχουν από τη διαδικασία και είναι άλλο πράγμα μεσούσης της διαδικασίας κάποιος να λέει εξαρτώ τον εαυτό μου. Κύριε Θεμιστοκλέου. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα δεν είναι απλό. Κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όσο φαίνεται απλό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ, ακούσαμε τη θέση σας. Κύριε Πρόεδρε, οι ψήφοι του ΑΚΕΛ καταμετρήθηκαν στις αποχές. Εάν προέκυπτε πρόβλημα, θα αντιδρούσαμε και σας λέμε ότι δεν πρέπει να μας καταμετράτε στις αποχές. Εφόσον μας καταμετρήσετε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Κύριε Θεμιστό, σας παρακαλώ. Αλλά μια και έχω το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, παρακαλώ. Έγινε να λέμε ότι όταν καθιερώνεται ένας τρόπος ψηφοφορίας στη Βουλή γίνεται κανονισμός και υποστηρίζεται. Και ενώ το 2016 ψηφίζαμε μόνο τους υπερψήφους, τις υπερψήφους, τώρα να καταμετρούμε και τους εναντίον και την αποχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, η απόφαση των πατέρων ημών των προγενεστέρων του 1985 έτσι απεφασίστη. Και απλώς αναγεινώσκω την... εφαρμόσαμε αυτή την πρακτική. Διαβάσαμε, δεν είπαμε. Κύριε Πρόεδρε, από το 2011 δεν μετρούν οι ψήφοι κατά και η αποχή. Έχει απόφαση του 2011. Εντάξει. Από την ώρα που δεν την διαφοροποιήσαμε. Ωραία. Καλός ή κακός, δικαίως ή αδίκως, το εφαρμόσαμε. Είστε στις επόμενες, δεν θα το εφαρμόσουμε. Μην ανησυχείτε. Μα και η απόφαση του λέει, στις επόμενες δεν εφαρμόζεται. Συγγνώμη να σας δεν ταλαιπωρήσαμε λίγο, αλλά μέτρα που κάνουμε και δράμεις σας τίποτα. Το λοιπόν. Εντάξει. Οκ. Okay. Έληξε. Να πούμε τα αποτελέσματα. Όσοι έχουν, νομίζω, έτσι αλόγους τάξεως και για τα πρακτικά μας, ο κύριος Θεοπέπτου έλαβε 3 ψήφους υπέρ, ο κύριος Καλογιάννη έλαβε 4, ο κύριος Μαρίνος 13, ο κύριος Χρήστος Χρήστου 4, ο Νικόλας Παπαδόπουλος 13, ο κύριος Άντρος Κυπριανού έλαβε 15 και η Ανίτα Δημητρίου έλαβε 17 ψήφους. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα διάβασαμε προηγουμένως, στο παρόν στάδιο δεν έχουμε κάποιον που συγκεντρώνει τους 29 συν και δεν έχουμε πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κατ' επέκταση θα πάμε τώρα στο επόμενο στάδιο. Σελίδα 15. Και επειδή δεν κατέστη δυνατόν να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής στη δεύτερη ψηφοφορία, όχι. Επειδή δεν έχει εκλεγεί υποψήφιος ο οποίος να συγκεντρώσει. Είμαστε εδώ. Και επειδή δεν έχει εκλεγεί υποψήφιος ο οποίος να συγκεντρώσει το αμέσως επόμενο ακέραιον αριθμό του ημίσιος των παρόντων και ψηφιστών των βουλευτών, δηλαδή εν προκειμένου 29 ψήφους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ψηφοφορία, με βάση την οποία ο πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει τα 2 πέπτα των εγκριτικών ψήφων και παρόντων ψηφιζών των βουλευτών,
παραλυπωμένου τυχόν κλάσματος, δηλαδή 22 θετικές ψήφους. Και τώρα κατανοούμε όλοι ότι μεταβαίνουμε στο δεύτερο στάδιο. Όποιος πάρει τις 22 ψήφους και πλέον, κίνημός του θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και θα ξεκινήσω ψηφορία και αντιλαμβάνομαι είναι όλοι υποψηφοί, όπως και προηγουμένως, και θα προχωρήσουμε στη ψηφορία. Ναι. Ναι, κύριε Χρήστο. Κύριε Πρόεδρε, η δική μας υποψηφιότητα θα αποσυρθεί. Και θα μιλήσουμε στην πορεία της διαδικασίας. Στο παρόν στάδιο αποσύρεται η υποψηφιότητα του κυρίου Χρήστου του Ελάν και παραμένουν 6 υποψήφοι. Και θα ξεκινήσω με το πιο μικρό κόμμα από τον κύριο Θεοπέμπτου. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ του κυρίου Θεοπέμπτου? 1, 2, 3. Σημειωθήκαν. Ωραία. Θα πάμε στον υποψήφιο της ΔΥΠΑ, τον κύριο Μάριο Καρογιάν. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ του κύριου Μάριο Καρογιάν? 1, 2, 3, 4. Και έχω σημειώθει, ε. Μετά θα πάμε στον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του κύριου Μαρίνου Σιζόπουλου? 13. Θα πάμε στον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ του κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου? 13. Θα πάμε στην υποψηφιότητα του κυρίου Άντρου Κυπριανού. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? 18. Θα πάμε στην κυρία Αννίτα Δημητρίου. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? 10. Κύριε. Παρακαλώ. Παρακαλώ να καταμετρηθούν. Κύριε Συνάδελφε, μπορείτε να το κάνουμε μετά που να με τη σειρά. Άντε, κάμετε το, έτσι λίγο. Υπό τις περιστάσεις, κύριε Αβέροφ, μια ανακατοσούρα επιτρέπεται. Το λοιπόν, πάρτε εσείς σας, κυρίες μου. Στη δευτέρα ψηφοφορία, η συνάδελφος Αννίτα Δημητρίου έλαβε ψήφους 25. Του Ντέστιν είναι η νέα πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Θερμά συγχαρητήρια. Και ως αυτού του κυρία Έλαμαν. Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, νιώθω ευγνώμων και τιμή. Η πραγματικότητα είναι ότι μια τέτοια πιθανότητα δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου μέχρι σήμερα. Πάντοτε όμως, θεωρούσα την Προεδρία της Βουλής ένα θεσμό που οφείλει να υπερβαίνει τις τρέχουσες πολιτικές στριβές, αναδεικνύοντας τη θετική και ωφέλιμη πλευρά της πολιτικής. Ένα θεσμό που
πρωτοστατεί ώστε όλες και όλοι μαζί να στρώσουμε το δρόμο της δικαιοσύνης, της ισότητας, της συνένεσης. Σκέφτομαι τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να βελτιωθεί ο θεσμός που υπηρετούμε. Σκέφτομαι έντονα την απαξίωση που υπάρχει για την πολιτική διαδικασία και τους πολιτικούς και αισθάνομαι ότι πρέπει να εργαστούμε για να σμικρύνουμε το χάσμα. Φέρνω μπροστά μου τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε ως οι εκλεγμένοι αντιπροσώποι του κυπριακού λαού μετά από μια ιδιόμορφη και δύσκολη εκλογική διαδικασία και μετά από μια πρωτόγνωρη πανδημία. Καλούμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε να αποκαταστήσουμε την χαμένη μας αξιοπιστία. Και για να το πετύχουμε πρέπει να λειτουργήσουμε με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και κυρίως συνεργασίες, οικοδομώντας την Κύπρο του αύριο, την Κύπρο που μας αξίζει. Σκέφτομαι επίσης έντονα ότι τώρα περισσότερο από ποτέ καθίσταται απαραίτητη ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας και των θεσμών, μέσα και από τη δική μας στάση ζωής. Και όταν λέω στάση ζωής, εννοώ τις επιλογές και τις συμπεριφορές μας. Διότι όπως εύστοχα το έθεσε και η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Καμάλα Χάρις, η δημοκρατία δεν είναι εγγυημένη. Είναι τόσο ισχυρή όσο η προθυμία μας να πολεμήσουμε για αυτήν, να την περιφρουρούμε και να μην την θεωρούμε δεδομένη. Η προστασία της δημοκρατίας απαιτεί αγώνα και θυσίες. Αυτό που θα επιδιώξω λοιπόν είναι η Προεδρία της Βουλής να αποτελέσει ένα διαρκές υπόδειγμα μετριοπάθειας, συμφιλίωσης και συνεννόησης. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κινδυνολογήσω, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε τους σοβαρούς κινδύνους που εκκρεμούν αν δεν υπηρετήσουμε τη Βουλή όπως πρέπει, όπως αναμένουν από εμάς οι πολίτες. Αν δεν αλλάξουμε αντιλήψεις, εικόνες και παραστάσεις που πλήγωσαν και απογοήτευσαν. Μόνο με τους πολίτες συνοδοιπόρους μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλαμβάνω το λειτουργήμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Ευθύνη που είμαι έτοιμη να εκπληρώσω στο ακέραιο με τη συνεργασία και βοήθεια όλων των βουλευτριών και βουλευτών. Πρόκειται για μια δύσκολη κοινοβουλευτική θητεία με σημαντικότατες εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις που θα θεμελιώσουν ένα νέο, υγιέστερο μοντέλο ανάπτυξης και θα ανανεώσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Είναι η θητεία της ψηφιακής μετάβασης, του εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης αλλά και της ίδιας της λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Θεωρώ η θητεία που θα αφουγκραστεί ακόμη περισσότερο τους πολίτες και θα φροντίσει να ισχύσει ισονομία και δικαιοσύνη για κάθε άνθρωπο. Είναι η θητεία που καλείται να ανοίξει τις πύλες της Βουλής στη διαφάνεια, τη συμμετοχή και να επικοινωνήσει άμεσα και ειλικρινά με τους πολίτες. Είναι νέη θητεία που θα άρει διακρίσεις και περιορισμούς και θα ενισχύσει τη συμπερίληψη, που θα δώσει ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους, ό,τι και αν είναι, ό,τι και να πιστεύουν, όπου και να ανήκουν. Είναι η θητεία που θα διαχειριστεί νέες προκλήσεις, να αντικρούσει νέους κινδύνους και να προστατεύσει το μέλλον της χώρας μας, για να απολαύσουμε επιτέλους μια ελεύθερη, ενωμένη, ειρηνική και ευημερούσα κοινή πατρίδα. Σε μια περίοδο ομολογουμένως δύσκολη, γεμάτη από αρνητισμό, ένταση, επιβάλλεται η συνεννόηση, ώστε να τεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις και να απαλλαγούμε από μισό αιώνα κατοχής. Δεν επιλέγω ποτέ να είμαι αφοριστική. Έγινε έργο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Βελτιώθηκαν πολλά πράγματα. Το μήνυμα όμως είναι ένα, ότι απαιτείται να γίνουν πολύ περισσότερα και μπορούμε να τα καταφέρουμε και πιστέψτε με, όλοι όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία και τις αρχές της, δεξιά, αριστερή, κεντρώοι, σοσιαλιστές, οικολόγοι, έχουμε να κερδίσουμε από τη σύμπνοια και τη συνεργασία. Με κοινές αξίες και ιδανικά διαπραγμάτευτα, ενωμένοι και δημιουργικοί, να κερδίσουμε το στοίχημα του ευρωπαϊκού οράματος και να αντιμετωπίσουμε την αφισβήτηση με πραότητα και τον σκοταδισμό με αποφασιστικότητα. Αγαπητές μου συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω το Δημοκρατικό Συναγερμό, τη δεύτερη μου οικογένεια και τον πρόεδρο Αφέροφ Νεοφύτου για την τιμητική πρόταση, που αναγνώρισε σε μια νέα πολιτικό την προοπτική και τον συμβολισμό που αρμόζει στα σύγχρονα δεδομένα της εποχής μας. Προοπτική που δεν υπήρχε προηγουμένως και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ναι, ποτέ γυναίκα δεν επιλέχθηκε ή διεκδίκησε το αξίωμα της Προεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Προοπτική ενότητας, και αυτό είναι το σημαντικό, και ενός νέου αισιόδοξου ξεκινήματος σε μια αφήρωμη σύγχρονη πραγματικότητα.
Εύχομαι και ελπίζω η εκλογή αυτή να είναι η απαρχή να σπάσουν οι γυάλινες οροφές, να δημιουργηθούν δομές, να δοθούν ευκαιρίες και να υπάρξουν οι πρωτοβουλίες από όλους μας, ώστε να αντιληφθούμε το αυτονόητο. Η πατρίδα ωφελείται αν κάθε άνθρωπος διακρίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την αξία του, χωρίς να ακυρώνεται ή να κρατιέται πίσω λόγω των χαρακτηριστικών ή του φίλου του. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, όλες και όλους που εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπο μου και με εξέλεξαν ως την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ όμως το ίδιο θερμά και όσες και όσους δεν έδωσαν θετική ψήφο. Και του διαβεβαιώ ότι μαζί θα πορευτούμε για μια επιτυχή και καρποφόρα κοινοβουλευτική θητεία. Ας μεταφερθεί λοιπόν το μήνυμα σήμερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην κοινωνία των πολιτών. Ότι κάθε άνθρωπος δεν πρέπει να διστάζει να ονειρευτεί ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και να τον κάνει καλύτερο. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό το στοίχημα όλες και όλοι μαζί θα το κερδίσουμε. Για την Κύπρο μας, για εμάς, για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη... Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, με τη σειρά μας θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εκλογή σας και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος θα συμβάλλει τα μέγιστα, έτσι ώστε να μπορέσετε να επιτελέσετε τα δύσκολα καθήκοντα που αναλαμβάνετε, για να μπορέσει ακριβώς σε αυτόν το σώμα να διεξάγεται ένας παραγωγικός δημοκρατικός διάλογος, όπου αυτός ο διάλογος θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά στον τόπο και στην κοινωνία. Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, κύριε Θεοπέ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ να σας συγχαρώ για την εκλογή και να δηλώσω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να διορθώσουμε πράγματα, να βελτιώσουμε διαδικασίες, να αλλάξουμε προς το καλύτερο ό,τι χρειάζεται και μπορούμε να κάνουμε μέσα στη Βουλή. Και πάλι σε κριτήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σιζόπουλε. Και από την πλευρά των βουλευτών της ΕΔΕ, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε επικοδομητικά με συνέργεια και με μετριοπάθεια να στηρίζουμε το κοινοβουλευτικό έργο και κυρίως την προσπάθεια όλων μας για να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της Κυπριακής Βουλής, να αντιπροσωπεύσουμε σωστά τον λαό μας και να αποκαταστήσουμε όσα ενδεχομένως μέχρι στιγμής ο λαός θα ήθελε να δει και να πραγματώνονται μέσα σε έναν επικοδομητικό κλίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Κύριε Χρήστο. Κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Όντως έξω υπάρχει μια κοινωνία γεμάτη προβλήματα, η οποία περιμένει πολλά από το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος θα καταφέρουμε να εξεύρουμε λύσεις τόσο για τα οικονομικά ζητήματα, όσο και για τα κοινωνικά ζητήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κάρογια. Κύριε Πρόεδρε, σας συγχαίρουμε για την εκλογή σας. Πράγματι, η εκλογή μιας γυναίκας στην Προεδρία αυτού του σημαντικότατου θεσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας νομίζω ότι δίνει σωστά μηνύματα και στην κοινωνία δίνει σωστά μηνύματα ότι αυτός ο τόπος και αυτοί οι θεσμοί πρέπει να πάνε μπροστά, να ανοίξουν στα δεδομένα της νέας εποχής. Επισημάνατε τρεις λέξεις πολύ σημαντικές. Ενότητα, συνθέσεις, συνενέσεις. Οι προκλήσεις πάμπολες, η κρίση μαστίζει σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται γνώση, εμπειρία, νουσημάδα, χρειάζονται συνθέσεις. Στο χέρι μας είναι να σας βοηθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε το καθήκον μας και προς την πατρίδα και προς την κοινωνία. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε, κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυπριανό. Κυρία Πρόεδρε, και από εμάς να ευχηθούμε συγχαρητήρια. Κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο ομολογουμένως που αναλαμβάνετε. Σε ό,τι μας αφορά, θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε επικοδομητικοί, έτοιμοι να συνεργαστούμε σε όλα τα ζητήματα, σε μια προσπάθεια να μπορέσει ο λαός μας να αντιμετωπίσει τις πάρα πολλές δυσκολίες
που υπάρχουν και να οδηγήσουμε έστω και λίγο τον τόπο μας μπροστά. Κάθε καλή επιτυχία. Το εκτιμώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τορναρίτη. Κυρία Πρόεδρος, εκ μέρους της δεύτερης σας οικογένειας, όπως εσείς έχετε αναφέρει, σας συγχαίρουμε από καρδιάς. Εμείς είμαστε σίγουροι για την επιτυχία σας, αλλά την ίδια ώρα δηλώνουμε ότι σε ένα πνεύμα σύνθεσης, σε ένα πνεύμα συνεργασίας και μαζί σας, αλλά και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, θέλουμε να εργαστούμε τούτη την πενταετία με το βλέμμα στον άνθρωπο, στους πολίτες και στα μηνύματα που μας έστειλα στις 30 του Μάη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας διαβεβαιώ για ακόμα μια φορά ότι μαζί, με συνεργασία και σύμπνοια, θα αντιμετωπίσουμε τις μικρές και μεγάλες προκλήσεις. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίδεται σήμερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας. Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη 5η, 17 Ιουνίου 2020, στις 4 το απόγευμα. Απολογούμε. Ναι, κύριε Μουσούτη. Πρόεδρε, από επίσης διαδικασίας. Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε να οριστεί η Επιτροπή Επιλογής σήμερα για να προχωρήσει μέχρι την επόμενη 5η. Θα το πω στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, με την ακόλουθα ημερήσια διάταξη, διορισμός γραμματέων και κοσμητόρων, εκλογή μελών της Επιτροπής Επιλογής, εκλογή μελών της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανακοίνωση της σύνθεσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εντός της εβδομάδας θα κληθούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για τον καταρτισμό της Επιτροπής Επιλογής και της Επιτροπής Διοντολογίας και ακολούθως θα καταρτιστούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και θα ανακοινωθούν στην επόμενη συνεδρία του Σώματος. Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Έκλεισαν την ώρα για να σου πω. Έκλεισαν την ώρα για να σου πω. Είχαμε εκτός αέρα, ρε.